Σε έχω φέρει σε ένα υπέροχο μέρος και πάλι γκρινιάζεις για το αν θα κάνουμε με κάποιο άλλο παιδί κάποια συνέντευξη σε διαφορετικό μέρος. Εντάξει, γκρίνιαξα. Δεν ήταν γκρίνια, ήταν ότι ήθελα γενικά να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Αλλά εντάξει, όπως το λες, υπάρχει. Καλύτερο από τη θάλασσα δεν υπάρχει. Δεν θεώρησες αδικία το ότι σχολιάστηκε λίγο περίεργα από κάποιους η πρόσφατη φωτογράφηση που έκανες? Εντάξει, συναχωρέθηκα λίγο, γιατί δεν είναι ωραίο γενικά να σε κρίνω μόνο για την εμφάνιση. Δηλαδή, επειδή είμαι μάγειρα, επειδή μαγειρεύω όλη μέρα σε μια κουζίνα με τα μαχαίρια μέσα στη φωτιά, περιπείται. Σήμερα δηλαδή δεν μπορώ να φορέσω και ένα μαγιό. Οι δικοί σου τι σου είπαν? Δεν άρεσε, η αλήθεια είναι στους γονείς μου, γιατί δεν με έχουν συνηθίσει να με βλέπουν μαγιό. Είχα να πάω για μπάνιο με τους γονείς μου που ήταν 10 χρονών. Σχετικά να με βλέπει όλη η Ελλάδα. I was uptight.